Είναι δίπλα μου η Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. καλησπέρα. Ε, και το αυτοδιοικητικό δελτίο είναι προσαρμοσμένο στην ημέρα και στο αφιέρωμα που κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και αν συνδεθούμε με τον πρόεδρο, θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε αμέσω μετά. Ωραία. Στα χρώματα λοιπόν του πένθου και του αίματο, το κόκκινο και το μαύρο, φωταγωγούνται απόψε πολλά δημόσια και δημοτικά ακτήρια, τιμώντα την ημέρα μνήμη τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οι επίσημε εκδηλώσει με συμμεοστολισμού και καταθέσει στεφάνων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 του μήνα. Περίπτερα της Ποντιακής Νεολαίας έχουν τοποθετηθεί στην Πλατεία Συντάγματος και θα βρίσκονται εκεί έως και αύριο για να ενημερώνουν τον κόσμο με φιλάδια και προβολές βίντεο καθήκον μα να μην ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία μα. 102 χρόνια μετά, το φρικτό έγκλημα, η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή και οι δράστε αμετανόητοι και διαχρονικά προκλητικοί. Επισημένη σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχη Αττική Γιώργο Πατούλη. Συνεδρίαση σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα. Τα νομοσχέδια για την τηλεργασία στο δημόσιο και για τα ζώα συντροφιά στο επίκεντρο των θεμάτων. Κατά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρο τη Ένωση, Δημήτρη Παπαστεργιού, επεσήμανε σχετικά με το νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση ότι δεν έγιναν δεκτέ οι προτάσει τη ΣΚΕΔΕ που αφορούν στη μείωση των δημοτικών συμβούλων, ειδικά σε μεγάλου Δήμου και τον τρόπο εκλογή των Προέδρων των Κοινοτήτων, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό. Δεν καταργούνται τελικά τα Συμβούλια Κοινοτήτων στου Δήμου τη Αττική, όπω αρχικά προβλεπόταν στο νέο εκλογικό νομοσχέδιο όταν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητα στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογειαία προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχο Η στήριξη των Δημοτικών Αρχών για παροχή υπηρεσιών κοινωνική πολιτική στου ωφελούμενου. Νέα παιδική χαρά θα κατασκευαστεί στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού 19η Μαΐου 1919 στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκιου. Θα έχει εύκολη πρόσβαση και όργανα άθλησης και για άτομα με αναπηρία. Το έργο συνολικού προπολογισμού 430.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Και κλείνοντας, τουρνουά τένις ανδρών και γυναικών στον Πειραιά. Θα διεξαχθεί στα ανοιχτά δημοτικά γήπεδα στα Βοτσαλάκια από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ανδρέας Γαρίφαλος έως τις 31 Μαΐου. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει για σήμερα το αυτοδικητικό δελτίο.